Είμαστε εδώ στα Πετράλωνα, έξω από την Παλικατική, από το σπίτι που φέρεται πω εκτιλήχθηκε αυτό το στιγερό έγκλημα με θύμα έναν 52χρονο και δράστη το βαφτισιμιό του. Ε, Πώ ξεκίνησαν όλα, Όταν οι φίλοι του θύματο δήλωσαν στην αστυνομία την εξαφάνισή του, καθώ είχε από την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ να εμφανιστεί στο καφενείο τη γειτονιά όπου σύχναζε. Αστυνομικοί μπήκαν εδώ, σε αυτό εδώ το σπίτι, όπου διέμεναν τρει άνθρωποι. Ο 52χρονο ο 20χρονος φερόμενος ως και η μητέρα του νεαρού. Τότε ο 20 αποκάλυψε πως τεμάχησε τον ονό του και τον σκόρπισε τα μέλη του σε κάδους, Λίνα. Και τι έδειξε η αστυνομική έρευνα, Δεσπίνα; βρέθηκε αίμα στο σπίτι, βρέθηκε το όπλο ενδεχομένως που να πιστοποιεί το έγκλημα αυτό. Είναι το θρίλερ που λες και εσύ από την αρχή. Λίνα, οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα στο σπίτι με εισαγγελική εντολή. Ακόμα συνεχίζονται οι έρευνε. Βρήκαν ίχνη αίματο, αλλά δεν βρήκαν το φωνικό όπλο, ούτε σημάδι εγκλήματο. Πρέπει να σου πω ότι ο 20χρονο φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και εξετάζεται από ειδικό ψυχολόγο τη αστυνομία. Βρίσκεται, σύμφωνα με τι πληροφορίε μα, σε σύγχυση και μπερδεύει την αλληλουχία των γεγονότων. Η μητέρα του ε, βρέθηκε από τι αστυνομικέ αρχέ και αυτή τη στιγμή δίνει η κατάθεση στην αστυνομία. Σοκαρισμένοι όλοι οι γειτονιά εδώ που δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Μιλούν για τον 52χρονο με τα καλύτερα λόγα. Για λένε ότι ήταν ένα πολύ φιλήσυχο άνθρωπο. Λίνα. Και εμεί πάμε να δούμε λοιπόν τι λένε οι γείτονε για αυτό το περιστατικό. Πήγαμε στην αστυνομία και μπήκαμε μέσα Εκεί ήταν κοιλίδε αίματο και έτσι. Ψάξα. Πόσε wow. μέρε εσεί είχατε να δείτε τον 50χρονο, Γιατί πηγαίνατε φαντάζομαι. Εχθέ, προχθέ. Πότε ήταν η προ... τελευταία, τελευταία, φορά μέρα. Προχθές. Τελευταία. Και έχω μείνει άφωνο. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Στο σχολείο δημιουργούσε προβλήματα. Δημιουργούσε, ναι, αρκετά. Αρκετά. Είχε απασχολήσει. Το παιδί δεν μιλάει σε κανέναν. Ναι. Έπρεπε να το είχε πάρει η πρόνοια. Με λίγα λόγια, έπρεπε να το είχε πάρει το παιδί. Δεν ήπια τα φάρμακά του και έκανε το μπράφο. Μαζί μου εδώ στο στούντιο είναι η αστυνομική μα συντάκτρια η Μίνα Καραμίτρου. Μίνα, ο νεαρό, φαίνεται πω αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Έχει νοσηλευτεί αρκετέ φορέ στο παρελθόν, όπω μαθαίνουμε. Ποιε είναι οι δικέ σου πληροφορίε, ενώ εμεί παρακολουθούμε ε, πλάνα. Είναι η στιγμή που η μητέρα μπαίνει στο περιπολικό. Την αναζητούσαν οι αστυνομικοί, τελικά ε, έχουν πάρει κατάθεσή τη. Ναι, έχουν πάρει κατάθεσή τη. Όμω θέλω να ξεκινήσω από μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε του Open Lina, πριν από λίγο οι αστυνομικοί εντόπισαν από κάμερα κλειστού κυκλώματο ασφαλεία ένα πλάνο στο οποίο φαίνεται ο νεαρό, ο 20χρονο, χθε και συγκεκριμένα στη μία και μισή τα ξημερώματα, να κατεβάζει και να βάζει σε έναν από του δύο κάδου, του οποίου μάλιστα είχε υποδείξει λίγο νωρίτερα, μία σακούλα σκουπιδιών. Ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο για του αστυνομικού, ότι αυτά που Λέει, ε, έχουν, ε, έχουν, ε, έχουν βαρύτητα ότι τα πράγματα συνέβησαν έτσι όπω ε, τα περιγράφει. Και ενώ ο ίδιο δεν μπορούσε να προσδιορίσει πότε έκανε το έγκλημα. Ναι, ήταν σε σύγχυση. Ναι, ήταν σε σύγχυση. Άλλε φορέ του έλεγε ότι έγινε από την Πέμπτη προ την Παρασκευή, άλλε φορέ του έλεγε ότι έγινε χθε το βράδυ. Το βίντεο αυτό όμω το οποίο βρήκαν, σα επαναλαμβάνω, είναι ένα καρέ στο οποίο φαίνεται ότι χθε, μία και μισή λοιπόν το βράδυ, κατέβασε πράγματα, σακούλε σκουπιδιών και τι έβαλε ε, στου κάδου, ε, του οποίου μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε υποδείξει στου αστυνομικού. Τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε. Έχουν βρεθεί, έχουν βρεθεί αίματα σε τρία δωμάτια του σπιτιού και στο υπνοδωμάτιο, καθώ επίση και δείγμα δερματικού ιστού. Όλα αυτά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να γίνει σχετική έρευνα. Δεν έχει βρεθεί κάποιο μαχαίρι μέχρι στιγμή. Και επίση πρέπει να σα πω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η κατάθεση τη μητέρα του. Γιατί ε, πριν από 24 ώρε είχε πει στου φίλου του 52χρονου, του είχε αποκαλύψει την ώρα που έφευγε από το σπίτι τη, ότι φεύγω, του είπε γιατί ο γιο μου. Ε, έκανε κομμάτια, αυτή ήταν η λέξη την οποία χρησιμοποίησε, τον Γιώργο χθε τον βράδυ. Και αμέσω μετά εξαφανίστηκε. Και οι αστυνομικοί μάλιστα έκαναν ολόκληρη έρευνα σήμερα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Τώρα ο 50 διάχρονο, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο δεν είχε καν κινητό τηλέφωνο, δεν είχε καν αυτοκίνητο για να μετακινείται. Τον γνώριζαν όλοι στην περιοχή, γνώριζαν ότι είχε και οικονομικά προβλήματα. Κατάλαβα λοιπόν αμέσω όταν εξαφανίστηκε ότι ε, δεν θα μπορούσε αυτό ο άνθρωπο να έχει φύγει, να έχει πάει κάπου. Ανισήχισαν με τι καταγγελίε που έκαναν ε, οι φίλοι του και γι' αυτό ακολούθησε αυτό που μα περιέγραψε και η Δέσποινα, δηλαδή να πάνε στο σπίτι να βρουν τον 20χρονο και να του αποκαλύψει τι ακριβώ είχε γίνει. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν οι έρευνε τη αστυνομία, αν θα βρεθεί το, το πτώμα του 20χρονου. Πάντω, Λίνα, αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον, στον Ισαγγελέα mm. ο 20χρονο. Μίνα Καραμίτρο, ευχαριστώ για τι δικέ σου πληροφορίε.